Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας φαντάζομαι ότι τώρα έχουμε τον συνεργάτη μας, τον ανταποκριτή μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ραγκιτζή. Στέλιο, καλημέρα. Καλησπέρα σε εσάς. Καλή εβδομάδα να έχετε. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα και τι δεν είχαμε, έτσι, ήταν πολύ πυκνός ο πολιτικός χρόνος και βέβαια διεθνώς στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ελλάδα. Επομένως, να ξεκινήσουμε, Στέλιο, με τα όσα συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ, που βέβαια τυπικά παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά θα μας πεις εσύ περισσότερα. Πράγματι, αγαπητέ Αλέξανδρε, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, έχει χαθεί για την ώρα στην Ελλάδα η έννοια της αντιπολίτευσης πρωτίστως. Αυτό πρέπει να επισημάνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά και κοινωνικά έχει πάψει να είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα αντιληφθεί πολύ σύντομα ότι πραγματικά είναι πολύ μόνη, θα νιώθει μοναξιές. Από την άλλη, ο κύριος Κασελάκης, ο άνθρωπος που ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε πρώην ως έτους για αποστάτες και για πέμπτη φάλαγγα, ίσως χωρίς να γνωρίζει την ιστορική σημασία του όρου, καταγγέλλοντας δηλαδή την αποχώρηση των βουλευτών και την ίδρυση της Νέας Αριστεράς, τώρα βαδίζει ο ίδιος στα βήματα που εκείνοι χάραξαν. Τα όσα λοιπόν παρακολουθήσατε εσείς εκεί στους αντίποδες του ελληνισμού, όσο και αυτά που είδαμε εμείς εδώ στην πατρίδα, αποτελούν ένα πραγματικό όνειδος για κάθε άνθρωπο, είτε είναι αριστερός είτε όχι. Είναι η τραγική κατάληξη των ενεργειών μιας συλλογικής ηγεσίας, ανίκανης να ανταποκριθεί, Αλέξανδρε, στις απαιτήσεις των καιρών. Μιας ομάδας ανθρώπων που απλώς προσπαθούν με κάθε μέσο να διατηρηθούν στην πολιτική σκηνή. Το θλιβερό όμως είναι ότι μαζί με τα πρόσωπα διαπομπεύεται και ένας ολόκληρος πολιτικός χώρος που κινείται στην αριστερά, την κεντροαριστερά ή αν θέλεις γύρω από αυτήν. Αυτό το λέω διότι τίποτε από την ιστορία της αριστεράς, μαρξιστικής ή όχι, δεν έχει σχέση με το όσα ζούμε πραγματικά τούτες τις μέρες και πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλέξανδρε. Λοιπόν, είχαμε ήδη την ανακοίνωση του νέου κόμματος και για την ώρα δεν έχει βαπτιστεί, είναι άνευ ονόματος από τον κύριο Κασελάκη. Με τι ιδεολογικά λοιπόν χαρακτηριστικά κατεβαίνει αυτό το κόμμα και ποια είναι η καταστατική πλατφόρμα? Μάλιστα. Πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα όπως ακριβώς θα επισήμανες. Ο κύριος Κασελάκης έδειξε πολλά και υστερεί στην πολιτική ιστορία. Γενικά της Ελλάδας και ειδικότερα της αριστεράς δεν ξέρει, δεν έχει εμπεδώσει ότι πολύ πιο ικανοί από τον ίδιο επιχείρησαν το ίδιο στην πατρίδα μας, αλλά απέτυχαν πατωγωδώς και γύρισαν στο Μανδρί. Ενδεικτικά θα αναφέρω τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά, την Τώρα Μπακογιάννη και άλλους. Ο Στέφανος Κασελάκης έφυγε γνωρίζοντας ότι το συνέδριο είναι προκάτ. Πήγε στον Ταύρο, στον δικό του χώρο, όπου και ανακοίνωσε τη δημιουργία δικού του φορέα, ενός δηλαδή κινήματος όπως το χαρακτήριζε. Η ανακοίνωση είναι αόριστη. Δεν δείχνει ακριβώς τις προθέσεις και το βαθμό προετοιμασίας που υπήρξε γι' αυτό. Οργανωτικά όμως μπορούμε να πούμε πως στις τελευταίες εβδομάδες ο Κασελάκης και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τον ακολουθούν κατάφεραν να ελέγξουν μεγάλο μέρος του συνεδρίου και αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορούν να το αποκρύψουν ούτε οι αναπομείναντες στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πρώτη φορά που η ομάδα Κασελάκη εμφανίζει κάποια οργανωτική ικανότητα. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί κόμμα με πρόγραμμα, με δομή, με οικονομικές δυνατότητες από τους ίδιους αυτούς ανθρώπους που σχηματοποιήσαν, αν θέλεις, όλη αυτή την απομάκρυση, θα μπορούσαμε να πούμε, των εαυτών τους και του κ. Κασελάκη από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια έστω οργάνωση που να μπορεί δηλαδή να κινητοποιήσει κοινωνικές ομάδες. Αν παρόλα αυτά το νέο κόμμα υπάρξει, ιδεολογικά θα είναι εμπριμέ, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο κ. Κασελάκης, δηλαδή όλα τα ιδεολογικά ρεύματα στη συσκευασία του ενός. Όσο για το καταστατικό,
προσαρμοσμένο θα είναι στο εγώ του. Από εκεί και πέρα όμως θα δούμε τις εξελίξεις, θα έχουμε τον χρόνο, Αλέξανδρε, να επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Σε ακούω. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να περάσουμε στα εθνικά θέματα. Καθώς η εκλογή Τραμπ θα επηρεάσει, πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τις περισσότερες χώρες του πλανήτη, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, ίσως, θα δούμε βέβαια, ποιες είναι λοιπόν οι εκτιμήσεις κάποιων πολιτικών αναλυτών στην πατρίδα. Θα ξεκινήσουμε από την αναφορά χθες της Washington Post που επικαλούμενοι πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, ο νεοεκλεγής πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε τηλεφωνικά την Πέμπτη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Είχαμε και σχετικό θέμα προηγουμένως επ' αυτού. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την επόμενη μέρα, Παρασκευή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως ο κύριος Πούτιν είναι έτοιμος να συζητήσει με τον κύριο Τραμπ για την Ουκρανία, αλλά διευκρίνησε πως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πρόθυμος να αλλάξει τις απαιτήσεις της Μόσχας. Ο δε πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι, διάταξε επίθεση με ντρόν στη Μόσχα, θέλοντας, αν θέλεις, να κλιμακώσει τις επιθέσεις, όταν σύμβουλος του προεκλεγμένου πρόεδρου των ΗΠΑ, του νεοεκλεγέντα μάλλον πρόεδρου των ΗΠΑ, του κ. Ντόναλντ Τραμπ, σε θέματα στρατηγικής δήλωσε σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε και χθες, ότι η προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης όσο αφορά την Ουκρανία θα είναι η εγκαθίδρυση ειρήνης και όχι η επιστροφή χαμένων εδαφών περιλαμβανομένης Κρυμαίας. Πώς αντανακλά αυτό τώρα το πράγμα στην Ελλάδα? Το ζητούμενο για τη χώρα μας είναι πού βρίσκεται τελικά η σωστή πλευρά της ιστορίας, με τη Μόσχα ή με το Κίεβο. Επομένως αποδεικνύεται για μια φορά ακόμη ότι οι εξελίξεις αναθεωρούν πολλές θέσεις. Το μόνο βέβαιο είναι πως η επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν θα οδηγήσει πολλούς δυτικούς ηγέτες στο Κρεμλίνο να συζητούν με τον εταίρο Πούτιν. Ήδη ο κ. Σόλτς, ο γερμανός καγκελάριος, μπήκε, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, σε αυτή τη ρότα. Πόσο εύκολα θα είναι τώρα από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη μια τέτοια προσέγγιση μετά τα όσα είπε και έπραξε σχετικά με το θέμα της Ουκρανίας? Είναι πραγματικά γρίφος, αλλά όπως είχε πει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μεταξύ των χωρών δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν συμφέροντα. Αυτό πάντως για την ώρα το αξιοποιεί ο Ερντογάν. Αλέξανδρε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μιλήσω πάντως και με κάποιον Ελληνοαμερικανό βαθύ γνώστη των πραγμάτων και θα δούμε και αυτός τι θα μας πει. Λοιπόν, τώρα, προ λίγων ημερών είχαμε τη συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν, όπου συμφώνησαν ότι διαφωνούν, αλλά βέβαια επιμένουν και οι δύο αμφότεροι στη διατήρηση αυτού του moratorium για ήρεμα νερά εντός εισαγωγικών στο Αιγαίο, το οποίο δεν είναι και κακό, έτσι, μεταξύ μας. Καμιά περίπτωση. Πώς εκτιμήθηκε λοιπόν το αποτέλεσμα της συνάντησης? Θα μπορούσαμε ως πρώτη εκτίμηση ότι ήταν θετικό το αποτέλεσμα της συνάντησης, χωρίς βέβαια ποτέ να απουσιάζουμε από αυτές τις συναντήσεις και τα όποια ερωτηματικά θέλεις και δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης ή όχι. Το μείζον θέμα κατά τη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας ήταν η διαχείριση του καλού κλίματος και η διατήρηση πραγματικά, όπως πολύ σωστά είπε, στο μορατόριο στο Αιγαίο, κάτι το οποίο βοηθά και τη μία χώρα και την άλλη. Οι αναφορές του κυρίου Γεραπετρίτη στους διάβολους επικοινωνίες εξάλειψαν κάθε υποψία ότι στη συνάντηση διακεύονταν κάτι το τρομερό. Είναι όμως εμφανές ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει επηρεαστεί καθοριστικά από τις τοποθετήσεις Καραμαλή Σαμαρά και έχει κάνει μια ελαφρά στροφή πλησιάζοντας τις παραδοσιακές θέσεις της χώρας. Αν το σκεφτούμε αυτό σε συνάρτηση με ότι πιο μπροστά μιλούσε και δήλωνε για κάποιες υποχωρήσεις αναγκαίες για το διάλογο από πάγιες θέσεις της χώρας μας. Η κυρίαρχη τάση τόσο στην Αθήνα όσο και στην Άγκυρα φαίνεται πλέον ότι είναι η διαχείριση των αποκλήσεων, όπως προκύπτει φυσικά και από τις δηλώσεις Γεραπετρίτη αλλά και από τις δηλώσεις Φιντάν. Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν θέλουν, για τους δικούς τους βέβαια λόγους η κάθε μία, να υπερβούν την εύκολη διαχειρίσιμη γραμμή των συζητήσεων και να περάσουν σε διαπραγματεύσεις χωρίς να υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής για αυτές. Προφανώς εκεί οφείλεται και το γεγονός ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών απέφυγαν να κάνουν την παραμικρή νήξη για τη Χάγη που υποτίθεται ότι είναι ο βασικός μας στόχος.
Βέβαια η πορεία επιφυλάσσει και εκπλήξει, επιφυλάσσει και μια συνέχεια όπως τουλάχιστον τη βλέπουμε. Θα δούμε και σε αυτό το θέμα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλέξανδρε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ποιες επομένως πιστεύεις ότι θα είναι οι επόμενες κινήσεις? Κυρίως της Ελλάδας αλλά βέβαια και της Τουρκίας. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψεις να μεταφέρω και μια είδηση. Η επόμενη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν έχει δύο ημερομηνίες, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Η πρώτη πιθανότητα είναι να γίνει στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που θα γίνει 3 και 4 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Η δεύτερη που θα γίνει 4 και 5 Δεκεμβρίου στη Μάλτα στη Σύνοδο του ΟΑΣΑ. Είπα την 4η Δεκεμβρίου και σε μια περίπτωση και στην άλλη, διότι με το που θα τελειώσουν το μεσημέρι στις Βρυξέλλες στις 4 Δεκεμβρίου θα αναχωρήσουν για τη Μάλτα οι υπουργοί. Πιο πιθανή, όπως το παρατηρώ και από την εμπειρία μου, αν μου επιτραπεί να πω, αγαπητέ Αλέξανδρε, είναι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή εκεί να γίνει η συνάντηση. Επίσης αύριο Τρίτη 12/11 ο κύριος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο για την πορεία των συζητήσεων που είχε και των επαφών με τον κύριο Φιντάν. Ως προς την ουσία τώρα των ερωτημάτων σου, η Αθήνα και η Άγκυρα συμφωνούν ότι τα ήρεμα νερά βολεύει και τις δύο, προκειμένου να αφιερώσουν χρόνο και διπλωματικό κεφάλαιο, για να προσθέσω σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, στα άλλα μέτωπα που αντιμετωπίζει κάθε χώρα. Η διατήρηση του θετικού κλίματος συμβάλλει στην ηρεμία στις δύο χώρες και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Είναι όμως δεδομένο πως ούτε το μορατόριο ούτε η ανοιχτή διαβλή παράγουν λύση. Αυτό το ξέρουμε φυσικά. Και το ζητούμενο είναι να λυθούν τα προβλήματα και όχι απλά να γίνεται μια διαχείριση των αποκλήσεων. Δηλαδή, σημαντικό θα ήταν να λυθούν πολλά πράγματα για να λήξουν μια και έξω αυτά τα οποία υπάρχουν και σκιάζουν, αν θέλεις, στη σχέση μεταξύ των δύο κρατών. Επίσης υπάρχει προβληματισμός στην Αθήνα αν και σε τι βαθμό θα αναζωπηρωθεί η καλή σχέση που είχαν στο παρελθόν Τραμπ και Ερντογάν, όταν μάλιστα η Ελλάδα είχε ποντάρει τόσο στην επικράτηση της κυρίας Χάρης όσο και εσχάτως στην επικοινωνία και αλληλοκατανόηση με τον κύριο Πομπέο, που όμως ο κύριος Τραμπ άφησε εκτός κυβερνητικού σχήματος. Όλα αυτά όμως είναι κάτι τα οποία παρέρχονται, δηλαδή μπορεί να δούμε ένα νέο σκηνικό το οποίο να είναι υπέρ της χώρας μας. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και από πολλές παραμέτρους. Αλέξανδρε. Ναι. Και να δούμε και με τον κύριο Πομπέο, γιατί προοριζόταν για υπουργός άμυνας, αλλά να δούμε τώρα τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Τώρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Γιάννης Μπουτάρης, μια εμβληματική φυσιογνωμία και του ελληνικού επιχειρήν βέβαια, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης όταν χρημάτισε δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Έτσι, τι μπορούμε να πούμε για το ίστατο αντίο? Να πούμε και να θυμίσουμε μάλλον στους ακροατές μας ότι ο Γιάννης Μπουτάρης, μια και αναφέρθηκε στη δημαρχιακή του θητεία, εξελέγει ως ο 60ος δήμαρχος Θεσσαλονίκης το 2010 και παρέμεινε στο δημαρχιακό θόκο για δύο διαδοχικές θητείες έως δηλαδή το 2019. Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο του 2023 εξελέγει εκ νέου με την παράταξη του Σπύρου Πέγκα ως πρώτος δημοτικός σύμβουλος, δηλαδή απλός στρατιώτης στο συνδυασμό του κυρίου Πέγκα, λαμβάνοντας ρεκόρ ψήφων. Υπήρξε πρόεδρος του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας. Υπήρξε παράλληλα ιδρυτικό μέλος του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Κέντρου Υποστήριξης Εξαρτημένων ΟΑΣΙΣ, καθώς και ιδρυτής του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Οργανισμού για την Προστασία της Καφετιάς Αρκούδας και της Άγριας Ζωής. Τιμήθηκε, Αλέξανδρε, με πάρα πολλές διεθνείς και εθνικές διακρίσεις, που δεν εμπόδισαν όμως τον προπελακισμό του από κάποιους εθνικιστές, ενώ έδινε παρόν στην κοινή εκδήλωση μνήμης για την επέτειο γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Επίσης διατέλεσε πρόεδρος και μέλος διοικήσεων πλήθους φορέων επαγγελματικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών, όπως η Διεθνής Ακαδημία Ίνου, ο Σύνδεσμος Ελληνικού Ίνου, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και άλλα. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του, ήταν μάλλον πολύ σημαντική η παρουσία του. Αλέξανδρε.
Και με αυτά, Στέλιο, να ολοκληρώσουμε μία ακόμα ανταποκρισή σου, να σε ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Όλα εφικτά, με υγεία πρώτα απ' όλα. Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.